είναι δούλευα. Ο Άκης ο 10χρόνος είναι φυλακίας από κι αυτό. Ο κουμπάρης σου, πρόεδρος δεν έχεις τώρα. Ο 10χρόνος. Τώρα πρόεδρος δεν έχεις. Ο κουμπάρης είναι φυλακή. Ακούστε εδώ. Είσαι πολύ καλός πολιτιστός σου παραστή. Αυτοί που σας βάλανε να κάνετε αυτό το σοου πρέπει να τρέπονται. Τώρα βάλετε σας το λέω εγώ πληροφορίες. Έψαξα να μαζέψω. Κύριος Δήμαρχος, για να καταγνωρίσει, δεν ο κύριος Δήμαρχος, ήμουν παρόφιο, έσωσε το παιδί σας. Πιο πολύ νύχτα εκείνη και όλοι εσείς δεν ήσασταν στο νοσοκομείο. Ναι. Την νύχτα εκείνη ο Δήμαρχος έσωσε το παιδί σου. Και πήγε να βάλει και άλλο στο τελευταίο. Δεν ήταν εκεί. Έσωσε το παιδί σου. Ο Δήμαρχος δεν ήταν εκεί. Ο Δήμαρχος δεν ήταν εκεί. Και ο Δήμαρχος έσωσε στις 3 ώρα. Και πήγε να βγάλει όλοι εσείς. Τον ευχαρίσεις από τον Δήμαρχο, τότε την πρώτη μέρα που είναι βεβαιή. Τον ευχαρίσεις, αλλά μετά βγάζει βρωμιές. Πολλές βρωμιές βγάζει. Και έπρεπε να ανακαλέσει για αυτά που είναι για το παιδί μου. Έπρεπε να ανακαλέσει. Και τον προκαλώ ό,τι είναι ψέματα να με κάνει μήνυση. Και εγώ πήγα και ήθελα να πάω να τραβήξω 2-3 φωτογραφίες και δεν μπόρεσα να πω γιατί θα λένε τη δουλειά για αυτό που λες. Τόσο πολύ φωτισμό έχει. Τώρα, μετά το σύμπαν. Δεύτερο. Για ποιο λόγο ήταν η πόρτα 9 η ώρα ανοιχτή ενώ έπρεπε να είναι κλειστή. Διότι δεν υπήρχαν φύλακες. Δεν υπήρχε φύλακας. Και πέρασε κάποιο άτομο από έξω και είδε μόνο φως μέσα εκεί του σκουγκάριζε η κόρη μου και έκανε ό,τι έκανε. Από την πρώτη μέρα που πήγα εκεί πέρα, το παιδί ήταν μέσα στο χειρουργείο. Μέσα στο χειρουργείο. Υπάρχουν άντρες και είπα στη θεία του. Στη θεία της. Και με το άτομο που συζεί τώρα η κόρη μου, ότι αυτά εδώ πέρα έγινε για να αποφύγετε φυσικά τις ευθύνες. Έγινε διότι ήταν εστιματική εσείς ότι δεν είχατε φωτισμό και φύλακες. Γι' αυτό το λόγο ότι εάν δεν υπήρχε εστιματική περιπτώσεως, να το πω χοντρά, γιατί εγώ δεν είμαι αγράμματος, δεν ξέρω όσα ξέρετε εσείς, να το πω χοντρά, εγώ μένω δουλειά, εάν δεν υπήρχε αυτό εδώ πέρα δεν θα γινόταν τίποτα. Το σχολείο δηλαδή είναι έτσι. Το δεύτερο είναι να τα ακούσει όλος ο κόσμος εδώ θέλω γιατί με απειλήσατε. Και με απειλήσατε με έναν τρόπο που το λέω τώρα ότι σε μένα τσαμπουκάδες δεν σηκώνω εγώ και να προσέχεις από εδώ και πέρα, πρόσεξε εγώ στη θέση σου, θα κοιτούσα από εδώ και πέρα την κόρη μου και τα εγγόνια μου. Να μην πάθουν τα ίδια που έπαθε η κόρη σου. Αυτό το δηλώνω ότι έτσι με το είπατε ακριβώς. Απειλήσατε δηλαδή να μην πάτε τι, να μην μαχαιρωθεί ξανά. Λοιπόν, εγώ το λέω ότι είναι έτσι. Εάν τυχόν είναι αλλιώς, παρακαλώ να με κάνετε μήνυση. Γιατί εγώ έχω τα στοιχεία. Απλώς από την περασμένη φορά που παρεκτράφηκα, την περασμένη φορά που παρεκτράφηκα και έκανα έτσι και μου είπατε είσαι βαντός από την αντιπολίτευση. Αυτή το. Τότε με ανοίξατε τα μάτια. Και εγώ έψαξα και βρήκα ότι γιατί δεν τα βάλετε από την τσέπη σας τα λεφτά. Τη στιγμή που 20 χρόνια ήσασταν διπλωθεσίτης. Από το 2006, από το 2006 καταργήθηκε η δημοθεσία και εσείς την κρατούσατε. Και εσείς την κρατούσατε. Αυτά δικά σας τα λεφτά. Για να μην πάτε τίποτα το παιδί μου, δεν κατάλαβα. Για ποιο λόγο δεν έγινε. Κύριε Αγρό ήταν.